Εδώ. Επιστρέψαμε και πάλι μαζί σας μετά τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, και πάμε τώρα να συνεχίσουμε με την πολιτική επικαιρότητα και να συνεχίσουμε στα όσα συμβαίνουν στον δρόμο προς τις ευρωεκλογές. Μαζί μας εδώ τον καλωσορίζουμε στα στούντιο της τηλεόρασης του Άστρα. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Λύσης, γνωστός δημοσιογράφος και τώρα υποψήφιος ευρωβουλευτής με την Ελληνική Λύση, ο κύριος Γιάννης Κάλκος. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία. Και μετά τον Terence Quick, τι θα πούμε εμείς, τα πε όλα ο Terence. Τα πε όλα. Τα σχολιάζαμε νωρίτερα. Τα είπε όλα. Έτσι. Είναι ναι. Λέγαμε ένα από τα θηρία της δημοσιογραφίας στη χώρα μας από την έναρξη της ιδιωτικής τηλεόρασης. Από έτσι. Την ΕΡΤ και στην έναρξη. Και στην έναρξη της ιδιωτικής τηλεόρασης. Και ναι. Θέλω, αν μου επιτρέπετε, κυρία Σαμαγωγλή, επειδή πρέπει να τιμούμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει με ήθος και ο Terence Quick είναι ένας από τους ανθρώπους. Πάρα το γεγονός ότι πολιτεύτηκε και εκείνος και κάποια εξ ημών είχαμε έτσι λίγο στεναχωρηθεί που τον είχαμε χάσει από την δημοσιογραφία. Όπως τώρα θα στεναχωρήθηκαν άλλοι μαζί σας. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Είναι αλήθεια αυτό. Αλλά θέλω να πω πίσω παλιά, στο 1992, όταν ξεκίνησα εγώ, ο Terence Quick, πολύ μεγάλος δημοσιογράφος. Ένα μικρό λάθος το οποίο είχα υποπίσει χωρίς να το καταλάβω, νέος συντάκτης, δημοσιογράφος, ρεπόρτερ, ήρθε με πολύ ωραίο τρόπο να με διορθώσει, να μου δώσει συμβουλές χωρίς να με πατρονάρει. Και εκτιμώ γιατί αυτό με βοήθησε πάρα πολύ και στη συνέχεια πραγματικά όταν πήγα πίσω σε εκείνη τη στιγμή, θεώρησα πόσο σημαντική ήταν το ένας καταξιωμένος δημοσιογράφος να δείχνει και να διδάξει ήθος και εμπειρία στους νεότερους. Ένα από τα χαρακτηριστικά του, έτσι, που θαυμάζουμε και εμείς που είμαστε στο χώρο. Τώρα, και εσείς έτσι έχετε περάσει και από την ιδιωτική τηλεόραση και από τη δημόσια τηλεόραση. Έχετε χρόνια μπροστά και πίσω από τις κάμερες, χρόνια στο κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ. Στο πολιτικό, στο εκκλησιαστικό, στο ελεύθερο, έχουμε περάσει και στην άμυνα και, να μην ξεχάσω, αλλά ξέρετε, έρχεται κάποια στιγμή που ο κύκλος όταν ολοκληρώνεται, γιατί η δημοσιογραφία είναι μια πολύ ωραία εμπειρία και ήταν η ζωή μου, πρέπει να καταλαβαίνεις πότε πρέπει να αποσυρθείς. Όταν λοιπόν ο κύκλος κλείνει, σφίγγει η καρδιά και η ψυχή, αλλά πρέπει να κάνεις το επόμενο βήμα. Και αυτό το βήμα έκανα τώρα. Σας ρωτούν γιατί κάνατε αυτό το βήμα και γιατί με την Ελληνική Λύση αυτό το βήμα, σας ρωτούν. Ναι, βεβαίως, πάρα πολύ, ιδίως εδώ και ένα χρόνο. Πίσω ένα χρόνο, 12 μήνες, όταν ανέλαβα και εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Λύσης, διότι ξαφνικά από πολιτικά ταξινόμητος, γιατί έκανα τη δουλειά μου όσο μπορούσα αμερόληπτα, και θεωρήσαν ότι ήταν μια επιλογή λίγο μυστήρια. Η επιλογή λοιπόν ήταν ότι από τη στιγμή που έγινε, έκλεισε αυτός ο κύκλος δημοσιογραφίας για άλλους λόγους που δεν χρειάζεται τώρα να αναλύσουμε και δεν έχουμε το χρόνο, μπήκα εκεί και εντάχθηκα στο σημείο, στο κόμμα, στο χώρο το πολιτικό που θα μπορούσα να μιλάω ελεύθερο και να ταυτίζονται αυτά που λέω με τον πολιτικό χώρο. Δεν μπορούσα να πάω κάπου που να λέω άλλα εγώ, άλλο πολιτικός χώρος. Άρα είμαι ακριβώς στο σημείο αυτό και χαίρομαι ιδιαιτέρως γιατί έχουμε πολύ μεγάλες φιλοδοξίες, οι οποίες αυτές εκπορεύονται από τους ίδιους τους ψηφοφόρους, Ελλήνες και Έλληνες, που θα τις δούμε να αποτυπώνεται στην κάλπη της 9ης Ιουνίου, πάρα πολύ σύντομα λοιπόν. Ήταν το βασικό στοιχείο της επιλογής σας, το συγκεκριμένο κόμμα, δηλαδή το γεγονός ότι μπορούσατε να μιλήσετε ελεύθερα. Πιστεύετε ότι στα άλλα κόμματα δεν συμβαίνει αυτό? Κυρία Σαμακοβλή, δεν ξέρω τι γίνεται στα άλλα κόμματα. Γνωρίζω όμως ότι επειδή είχα φτάσει σε ένα σημείο πάντοτε να έχω ασπίδα μου την διασταύρωση της είδησης στο ρεπορτάζ και ποτέ δεν διαψεύστηκε το ρεπορτάζ το οποίο είχα μεταδώσει εντύμως στους τηλεθεατές και στις τηλεθεάτριες, είτε στα ιδιωτικά είτε πολύ περισσότερο στην ΕΡΤ. Ήθελα να είμαι σε ένα πολιτικό χώρο που να μπορώ να προτείνω, να εισηγούμε, να εισακούμε και να υλοποιούμε λύσεις. Αυτό συμβαίνει και τον τελευταίο χρόνο που ανέλαβα επικοινωνιακά την τιμητική θέση που μου έδωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος ως εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Λύσης. Τα έχουμε πάει πάρα πολύ καλά. Θέλω όμως να πω ότι μπορούμε να τα πάμε πολύ καλύτερα, ουδείς αναντικατάστατος, και γι' αυτό τώρα είμαι πια και στη θέση του υποψηφίου για τις ευρωεκλογές. Και αυτό το οποίο εμείς εκπέμπουμε είναι ένα όραμα συγκεκριμένο με πρόγραμμα για την αναγέννηση και της Ευρώπης, αλλά κυρίως για την Ελλάδα μέσα στην Ευρώπη και τις προτεραιότητες των Ελλήνων. Η Ελληνική Λύση δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, βέβαια. Δεν ξέρω και ποιο είναι και εσείς το κλίμα που εισπράτετε περιοδεύοντας, γιατί τώρα αυτές τις μέρες περιοδεύετε στη Θεσσαλία. Η Ελληνική Λύση δείχνει ότι τσιμπάει σε ψήφους, τσιμπάει σε ποσοστά.
δεν σχολιάζουμε τη βιτρίνα των δημοσκοπήσεων. Mm-hmm. Εμείς πάντοτε κοιτάζουμε τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των ερευνών. Διότι οι περισσότεροι εκ των δημοσκόπων, όποτε μέτρησαν την ελληνική λύση, έπεσαν έξω. Για να μην πω για τα άλλα κόμματα, γιατί δεν έχουμε τον πολιτικό αντίλογο. Άρα λέτε σαν ακόμα παραπάνω. Θα είναι εκεί που θα μας ορίσει ο ελληνικός λαός. Και αυτό το οποίο θέλουμε είναι όλες και όλοι να ασκήσουμε το εκλογικό μας δικαίωμα, διότι είναι η γιορτή της δημοκρατίας το να έχουμε την κάλπη και να ασκούμε το εκλογικό μας δικαίωμα. Δεν θα κάνουμε τη χάρη στον κύριο Μητσοτάκη να φέρνει κάποια ψευτοδιακυβεύματα, διότι η κάλπη βεβαίως θα εξάγει πολιτικό αποτέλεσμα, αλλά κυρίως προσερχόμαστε για να εκλέξουμε τους ικανούς ευρωβουλευτές, γυναίκες, άνδρες, που πρέπει να είναι αποτελεσματικοί για τα δίκαια τα ελληνικά και για τα συμφέροντα των Ελλήνων. Ποια είναι τα ψεύτικα διλήμματα? Π.χ. περί διαταραχής της πολιτικής σταθερότητας. Το είπε στην αρχή, το πήρε πίσω, το επανέφερε βλέποντας τον πανικό που έχει προκληθεί στα ορφανά του Σιμίτη που διαφεντεύουν το Μέγαρο Μαξίμου, από τις έρευνες τις δικές τους βεβαίως, και αυτό καταλαβαίνουμε. Εκεί τσιμπάνε εκείνοι, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, διότι η δική μας πολιτική είναι πάρα πολύ σταθερή, το δικό μας το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ σταθερό, από την καταψήφιση της παράνομης νομιμοποίησης παράνομων μεταναστών στην πατρίδα μας, χωρίς καμία διαδικασία, χωρίς όρους και προποθέσεις, ένα εργοδοτικό νομοσχέδιο, το οποίο έγινε νόμος από Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, μέχρι τον γάμο των ομοφιλοφίλων, ένα αντιχριστιανικό νόμο, το οποίο θέλουμε να ανατρέψουμε και θα τον ανατρέψουμε. Και βεβαίως είναι ζητήματα, μια που μιλάμε για τις ευρωεκλογές, που εκπορεύονται από την Ευρωβουλή. Σκεφτείτε ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, είχαν θέσει κάποιες προτεραιότητες και οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας 13 Δεκεμβρίου ψήφισαν την κάρτα γονέα, όπου με αυτήν την κάρτα από το Ευρωκοινοβούλιο, σε λίγο, όσον ούπο, θα μας έρθει το λεγόμενο γονέας 1, γονέας 2. Ήδη ψήφισαν και την παροχή της μητρότητας στους άνδρες ομοφιλόφιλους ζευγάρια, αν είναι δυνατόν. Μέχρι την καταψήφιση του βέτο, δηλαδή ψήφισαν βουλευτές, ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ, να μην υπάρχει το βέτο, ένα πυρηνικό όπλο που διαθέτει η πατρίδα μας, και φυσικά δεν θα τους κάνουμε τη χάρη να χάσουμε αυτό το μεγάλο όπλο. Αυτός ο νόμος πώς μπορεί να ανατραπεί, που λέτε ότι μπορεί να ανατραπεί με το γάμο των ομόφυλων? Επειδή θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις, ναι, αμέσως μετά τις ευρωεκλογές. Τι είδους πολιτικές εξελίξεις? Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να τις δουν τόσο οι δημοσιογράφοι όσο και οι πολιτικοί και τα κομματικά επιτελεία. Τι βλέπετε όμως εσείς? Θα έχουμε αλλαγή σχεδιασμών, ξεκάθαρα. Θα έχουμε αλλαγή σχεδιασμών, διότι αυτή η πενταετής θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη έχει φέρει και έχει προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα. Δεν θέλω να μπω σε μια σύγκριση των τελευταίων 5 ετών, διότι δεν έχουμε το χρόνο να το πράξουμε. Αλλά μόνο την τελευταία χρονιά, τι έχει συμβεί και τι έχει προκαλέσει στην ελληνική κοινωνία. Αυτό λοιπόν φέρνει σε ένα όριο, μια και να ρωτήσατε τι λέει ο κόσμος. Λέει ο κόσμος ότι δεν βγαίνει με το διαθέσιμο εισόδημα που έχει το μήνα να τον βγάλει, και δεν μπορεί να καταλάβει πώς από τη στιγμή που έχει απλώσει παντού ανεμογεννήτριες η κυβέρνηση Μητσοτάκη, πετάμε το ρεύμα το οποίο παράγεται από τις ανανεώσιμες πηγές και εξακολουθούμε να έχουμε την πιο ακριβή τιμή στην κιλοβατόρα. Ναι, εσείς για να πούμε και σε άλλα θέματα. Εσείς εισπράτετε τη δυσαρέσκεια, έτσι, και στα ζητήματα της ακρίβειας και όχι μόνο, αλλά γιατί συνεχίζει να έχει την κυριαρχία? Με τις δημοσκοπήσεις πάντα μιλώντας τώρα, γιατί τα αποτελέσματα. Γι' αυτό λοιπόν σας παραπέμπω στις 9 Ιουνίου για να δούμε τις πολιτικές εξελίξεις. Δεν εισπράττουμε τη δυσαρέσκεια, εισπράττουμε την αποδοχή πλέον του προγράμματος. Συγγνώμη, να δεν είμαι σαφής. Τη δυσαρέσκεια προς την κυβέρνηση. Κατανοητό. Ναι, έχετε δίκιο. Συγγνώμη αν δεν το διατύπωσα σωστά εγώ. Εισπράττουμε λοιπόν, για να το θέσω έτσι όπως το θέσατε, τη δυσαρέσκεια προς την ασκούμενη πολιτική, αλλά και την αποδοχή των θέσεων μας. Για παράδειγμα, όταν λέει η ελληνική λύση και ο Κυριάκος Βελόπουλος ενιαίος φόρος 15%, δηλαδή έσοδα-έξοδα, βλέπετε εσείς, πληρώνετε το ηλεκτρικό ρεύμα, πληρώνετε κινητή τηλεφωνία, σταθερή τηλεφωνία, όλα τα έξοδα, τα κοινόχρηστα κτλ. Θα έπρεπε να εκπίπτουν από το εισόδημά σας. Και ό,τι μένει από το εισόδημα αυτό να φορολογείται με έναν ενιαίο συντελεστή 15%.
Για παράδειγμα, βλέπετε τι γίνεται με τις πολυεθνικές ή ακόμη και με την ακρίβεια στα ελληνικά προϊόντα. Γιατί έχουμε ακρίβεια στα αμιγώς ελληνικά προϊόντα? Αφήστε τις πολυεθνικές που ούτως ή άλλως εσχροκερδούν στις πλάτες τις δικές μας, επειδή η κυβέρνηση Μητσοτάκη τις έχει αφήσει. Διότι δεν πληρώνουν αναλογικά πρόστιμα. Αν έχουν κερδίσει 1 εκατομμύριο, λέω εγώ, σε εσχροκέρδια και πληρώσουν 10.000 πρόστιμο, θα συνεχίσουν, θα εξακολουθούν να εσχροκερδούν. Αλλά βλέπετε, για παράδειγμα, όταν κουβεντιάζουμε ζητήματα όπως είναι το ελληνικό προϊόν, το οποίο τελικά φτάνει στο ράφι πανάκριβο, δεν είναι το θέμα της εισαγόμενης ακρίβειας, όπως συνεχίζουν να λένε τα κυβερνητικά στελέχη, είναι της ακρίβειας που παράγει η κυβέρνηση αυτή. Είναι η ακρίβεια, γιατί έχουμε την πιο ακριβή τιμή στην ενέργεια, άρα από την αρχή το ελληνικό προϊόν παράγεται ακριβότερα. Οπότε φτάνει στο ράφι με όλες τις μεσητείες, με όλους τους μεσάζοντες οι οποίοι εσχροκερδούν πολύ πιο ακριβά. Και γι' αυτό έχουμε το χαμηλότερο διαθέσιμο εισόδημα με την ακριβότερη αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, αλλά αυτά που περιγράφεται και η δυσαρέσκεια, όπως είπα πριν, που εντάξει, και μέσα από το ρεπορτάζ όλοι καταγράφουμε, γιατί υπάρχει μια δυσαρέσκεια σε σχέση με τα ζητήματα της ακρίβειας. Αυτό δεν συμβαδίζει με τα δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν τη Νέα Δημοκρατία να διατηρεί μια κυριαρχία και να είναι σε απόσταση από το δεύτερο κόμμα που τώρα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ? Θέλετε να πάμε στις δημοσκοπήσεις πριν από τις εθνικές εκλογές? Τι δίνανε οι δημοσκοπήσεις? Ναι, γιατί να πάμε πριν? Γιατί δεν αποτυπώνανε την πραγματικότητα. Ούτε για τη Νέα Δημοκρατία, ούτε για το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε για την Ελληνική Λύση αποτύπωσαν την πραγματικότητα. Άρα, σε ποιες δημοσκοπήσεις να βασιστούμε? Να σας το πω διαφορετικά. Θέλετε να βασιστούμε στη δημοσκόπηση του Δημοσκόπου που προχθές παρουσίασε και στο άρθρο του μια εβδομάδα νωρίτερα έλεγε, στο άρθρο το ίδιος ο άνθρωπος ο οποίος κάνει την έρευνα, έχουμε ανίσχυρη αντιπολίτευση, ας μην έχουμε μετά την 9η Ιουνίου και ανίσχυρη κυβέρνηση? Άρα δεν δίνεται βάση στις δημοσκοπήσεις, τώρα αυτό καταλαβαίνω. Όχι, σας είπα, δίνουμε βάση στα ποιοτικά στοιχεία και χαρακτηριστικά, είναι χρήσιμα εργαλεία για τα ποιοτικά τους. Άραστε. Για τη βιτρίνα, όπως ένας άλλος δημοσκόπος, ο οποίος παρουσίασε πριν από 10 μέρες μία έρευνα, αν μπείτε στο Facebook του ίδιου προσωπικά, πανηγυρίζει για τα 50χρονα της Νέας Δημοκρατίας. Άρα αυτοί είναι οι αμερόληπτοι δημοσκόποι οι οποίοι παρουσιάζουν αποτελέσματα που προπαγανδίζουν την ελληνική κοινή γνώμη? Έχετε δικές σας δημοσκοπήσεις, Ελληνική Λύση εννοώ. Όχι, δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Η μόνη δημοσκόπηση είναι στο δρόμο, στην λαϊκή αγορά, στην πλατεία, στους χώρους εργασίας, εκεί που είναι η πραγματική δημοσκόπηση. Διότι προσέξτε, οι άνθρωποι μας προσεγγίζουν. Δεν έρχονται για να δουν τα ωραία μάτια του κάθε υποψηφίου, έρχονται για να πάρουν απαντήσεις. Διότι πια είναι θέμα επιβίωσης. Και είναι θέμα κρίσιμο την κάλπη της 9ης Ιουνίου να μην έχουμε αποχή, αλλά να έχουμε μεγάλη συμμετοχή για να αποτυπωθεί ξεκάθαρα το μήνυμα τόσο για την κυβέρνηση όσο και για τις Βρυξέλλες. Πάμε τώρα λοιπόν να δούμε τι καταγράφετε εσείς αυτή τη δική σας δημοσκόπηση μέσα σε εισαγωγικά περιοδεύοντας Θεσσαλία. Γιατί η Θεσσαλία και μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες. Θα λειτουργήσει, όπως φαίνεται, και ως ένα βαρόμετρο για το τι θα γίνει έτσι για το εκλογικό αποτέλεσμα. Γιατί εσείς τι βλέπετε, τι εισπράτετε? Καταρχάς, νομίζω συμφωνούμε όλοι και εσείς, και δεν θέλω να εκμεύσω θετική απάντηση, αλλά μετά την καταστροφή από τις πλημμύρες, η Θεσσαλία δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη περιφέρεια της πατρίδας μας. Νομίζω ότι συμφωνούμε σε αυτό. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ξεριζώθηκαν, χωριά ολόκληρα τα οποία είναι ακόμα κατεστραμμένα. Υπάρχουν παραγωγοί οι οποίοι χάσαν την παραγωγή τους, το βιός τους, δεν μπορούν να εργαστούν και έχουν μεταναστεύσει. Θέλω να σας πω ότι στην Αργυρούπολη πριν από μία περίπου εβδομάδα συνάντησα δύο οικογένειες που ήταν λίγο πιο εδώ από εσάς, που είμαστε εμείς αυτή την ώρα. Mm-hmm. Οι οποίοι αναγκάστηκαν οι άνθρωποι να φύγουν γιατί δεν είχαν καμία πρόνοια από την πολιτεία και αναγκάστηκαν να πάνε σε συγγενικά τους πρόσωπα στην Αργυρούπολη και μου έλεγαν το δικό τους τον πόνο, που κανονικά πρέπει να είναι πόνος όλων μας, δηλαδή της υπεύθυνης πολιτείας να προνοήσει να μην ξεριζωθούν οι άνθρωποι αυτοί, να μεριμνήσει άμεσα να εργαστούν και να μεριμνήσει πάνω απ' όλα να μην χαθούν μέσα στις μεγαλοπόλεις. Διότι είναι πολύ σημαντικό ο πρωτογενής τομέας να έχει την υπεραξία του, να έχει την παραγωγή για την Ελλάδα και για το θέμα της ακρίβειας, αλλά κυρίως για την περιφέρεια που, όπως έγινε εδώ, ένα μεγάλο τμήμα της Θεσσαλίας ξεριζώθηκε. Μάλιστα. Άρα λέτε και εσείς διαπιστώνετε ότι
κάποια ζητήματα θα έπρεπε να είχαν λυθεί αλλιώς και να είχαν λυθεί συντομότερα, ενώ από τις πληγές που η κακοκαιρία άφησε πίσω. Από τη στιγμή που στην κυβέρνηση Μητσοτάκη θεωρούν ότι η κλιματική κρίση φταίει για όλα, τότε πρέπει να πάρουν και τις απαραίτητες πρόνοιες για αυτήν την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης. Και εμείς λέμε το εξής. Αν λοιπόν διαφημίζεις ότι για όλα φταίει ο άλλος, δηλαδή η κλιματική κρίση, άρα πρέπει να είσαι εσύ σε μια ετοιμότητα επιχειρησιακή, να μπορείς να προσφέρεις και στη διάσωση των ανθρώπων. Είδαμε το 112 προχθές, έβρεχε στη Θεσσαλονίκη, πλημμύρισε η Θεσσαλονίκη, τα αυτοκίνητα κινητοποιήθηκαν μέσα στα αλασπόνερα. 112 δεν έλαβαν ποτέ οι άνθρωποι. Οι Θεσσαλονικείς δεν έλαβαν ποτέ 112. Επίσης, πρέπει να έχεις την άμεση πρόνοια, αν θέλεις, και τη συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, με το Σώμα Ελληνοπροσκόπων, με τους γιατρούς χωρίς σύνορα, με όλες τις εθελοντικές οργανώσεις, τάχιστα να μπορέσεις να καλύψεις αυτούς τους ανθρώπους σε πρώτο χρόνο, όχι σε δεύτερο, σε πρώτο χρόνο. Και στον δεύτερο χρόνο να έχεις αποκαταστήσει με τους επιστήμονες, τα πολυτεχνία, τα πανεπιστήμια, ό,τι μπορείς άμεσα, βήμα-βήμα, δεν λέω ότι θα γίνουν όλα την πρώτη μέρα, ούτως ώστε να δώσει μια προοπτική να μην ξεριζωθούν οι συμπατριώτες μας. Αυτό λοιπόν δεν έγινε. Και μάλιστα έχουν βρεθεί άνθρωποι οι οποίοι ακόμη δεν έχουν αποζημιωθεί. Και έχουμε και περιπτώσεις, το έχετε ζήσει εσείς καλύτερα, θα σας το πω εγώ που έρχομαι περιοδία στη Θεσσαλία, να έχουν και μάλιστα πολύ άσχημη αντιμετώπιση από ορισμένους ηθήνοντες και αναρμόδιους εν τέλει. Γιατί όταν συμπεριφέρεσαι άσχημα σε έναν πληγωμένο άνθρωπο, σε μια οικογένεια που έχει χάσει τα πάντα, μου έχουν μεταφέρει συμπεριφορά από συγκεκριμένους ανθρώπους που έπρεπε να κάνουν είτε την καταγραφή είτε να κάνουν τα διάφορα επόμενα βήματα, να έχουν μια σκαιότατη συμπεριφορά απέναντί τους. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να είναι ούτε αλληλεγγύη ούτε κρατική πρόνοια. Από υπαλλήλους και αξιωματούχους της αρμόδιας πολιτείας, των αρμόδιων φορέων. Εσείς εκλέγεστε ευρωβουλευτής αύριο μεθαύριο στις 9 του μηνός, έτσι. Θα είναι ένα από τα πρώτα ζητήματα που θα ασχοληθείτε, δηλαδή οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, οι πληγές που έχουν μείνει πίσω από έτσι, κακοκαιρία, οι μεγάλες πυρκαγιές. Η υγεία, ο τομέας της υγείας στη Θεσσαλία. Mm-hmm. Να θέσουμε και άλλα θέματα. Είναι πάρα πολλά. Και ξέρετε, επειδή, όπως είπατε, ένας υποψήφιος όταν εκλέγεται με το καλό, εκλέγεται ευρωβουλευτής από όλους τους Έλληνες για όλους τους Έλληνες. Άρα πρέπει να μεριμνήσει, να φροντίσει ποια είναι και να ιεραρχήσει τις προτεραιότητες. Εδώ λοιπόν από τη Θεσσαλία έχουμε πάρα πολλές ταυτόχρονα υψηλές προτεραιότητες. Διότι υπάρχουν οικογένειες, άνθρωποι, παιδιά, σχολεία, νοσοκομεία που πρέπει να ξαναλειτουργήσουν καλύτερα από ό,τι λειτουργούσαν την προηγούμενη φορά πριν από την πλημμύρα και την καταστροφή. Πρέπει οι υποδομές να αντέξουν πολύ περισσότερο. Πρέπει οι συγκοινωνίες να αποκατασταθούν ταχύτερα και να έχουν μεγαλύτερη αντοχή. Πρέπει οι υποδομές να έχουν προδιαγραφές τέτοιες που ο κάθε άνθρωπος να μπορεί να κοιμάται στο σπίτι του, ναι, αλλά με την ασφάλεια ότι δεν θα του ξανασυμβεί. Συμφωνείτε όμως ότι για όλα αυτά δεν υπάρχει μαγικό ραβδί. Θέλω να πω ότι είναι μια καταστροφή και μεγάλης έκτασης και πολλές πληγές έχει αφήσει πίσω και πολλά είναι και τα κονδύλια που απαιτούνται. Υπάρχει ένα μαγικό ραβδί. Κοιτάξτε, επειδή πάντοτε όταν γίνεται μια καταστροφή λέμε ότι δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Όπως και στην ακρίβεια λέει ο Πρωθυπουργός ότι δεν υπάρχει μαγική λύση. Έχει φέρει ένα κάρο μέτρα πάνω στο τραπέζι, έχει χαθεί το φαγητό από το τραπέζι, έχουν μείνει τα μέτρα. Μας ταΐζει με δικαιωματισμό και συμπερίληψη και τώρα έκανε και χαρτοπόλεμο απέναντι στις πολυεθνικές που τις απειλούσε ότι η Ελλάδα δεν είναι μπανανία, με μια επιστολή στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιν, η οποία είναι τοποθετημένη, διορισμένη και όχι εκλεγμένη. Αλλά να επιστρέψουμε στα φλέγοντα ζητήματα εδώ της περιοχής. Εδώ λοιπόν, όταν. Και η ακρίβεια είναι ζήτημα. Όταν ένας είναι κυβερνήτης. Βεβαίως. Φυσικά. Φυσικά. Και εδώ μετά από αυτά τα οποία συνέβησαν. Και ξέρετε και για τους καταναλωτές, στην υπόλοιπη περιφέρεια την ελληνική, όταν εδώ καταστρέφεται η κτηνοτροφική παραγωγή, αμέσως για να καλυφθεί θα έχουμε εισαγωγές οι οποίες θα είναι πιο ακριβές. Το είδαμε. Το Πάσχα που πέρασε. Είναι πρόσφατο. Δεν χρειάζεται να κουβεντιάζω περαιτέρω γι' αυτό. Τι να αναλύσω. Τα αυτονόητα τα έχουμε ζήσει όλοι. Θέλω να πω λοιπόν το εξής. Ότι όταν είναι μια κυβέρνηση 5 χρόνια, όταν έχει μια κυβέρνηση προεκλογικά πει ότι έρχεται η κλιματική αλλαγή και έχει και επιστήμονες οι οποίες έψεγαν την προηγούμενη κυβέρνηση ότι δεν συμπεριφέρεται σωστά και δεν προνοεί και τους ίδιους επιστήμονες τους πέταξε στην άκρη σαν τρίχα από το προζύμι, τους δικούς της επιστήμονες που είχε βγάλει, και φτάνει στο σημείο
απλώς να μας λέει ότι ναι, είχαμε το 112 και δεν χάσαμε ζωές. Μα χάσαμε ζωές εδώ. Εδώ χάσαμε ζωές. Και εδώ χάσαμε ζωές. Αυτό λοιπόν το οποίο είναι απαιτητό είναι όλα να γίνουν σωστά από την αρχή σε όλους τους χώρους, χωριά, οικισμούς και μεγαλύτερες περιφέρειες. Όλα να γίνουν καλύτερα με σχέδιο και όχι με ένα σχέδιο το οποίο μας έφεραν οι Έλληνες που εκπώνησαν για τους Ολλανδούς και μας το παρουσίασαν οι Ολλανδοί ως δικό τους και το χρυσοπληρώσαμε, το οποίο στην ουσία δεν μας κάνει. Δεν μας κάνει. Το ίδιο το Πολυτεχνείο λέει ότι δεν κάνει αυτό το σχέδιο. Άρα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τους δικούς μας ανθρώπους που γνωρίζουν εδώ, τα δικά μας μυαλά τα οποία έχουν εκπονήσει μελέτες και που γνωρίζουν και τον καιρό και το έδαφος για να μπορέσουμε να χτίσουμε καλύτερα το αύριο αυτών των ανθρώπων εδώ, των Θεσσαλών. Τώρα, στην ελληνική λύση, κύριε Σκάλκο, είστε πατριδοκάπηλοι. Έτσι έστρεψε σήμερα ο Πρωθυπουργός στα πυρά του στον κύριο Βελόπουλο. Στο ίδιο κάδρο βάζει και το κόμμα του κύριου Νατσιού. Είστε πατριδοκάπηλοι. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Πρωθυπουργός, έχει μία μεγάλη ανησυχία. Έχει μία μεγάλη ανησυχία γιατί, όπως σας είπα, από την κάλπη των ευρωεκλογών θα εξαχθούν αναγκαστικά, παράλληλα με τους εκπροσώπους μας στην Ευρωβουλή, θα εξαχθούν και πολιτικά συμπεράσματα. Είδατε λοιπόν ότι ο πανικός εκφέρεται με το λόγο του Πρωθυπουργού, ο οποίος ο Πρωθυπουργός είπε ότι αντί για λίστα στις ευρωεκλογές θα έχουμε πάλι το σταυρό προτίμησης χωρίς celebrities, όπως είχε πει ο ίδιος, χωρίς διασημότητες. Έκανε πάλι μία από τα ίδια με celebrities και διασημότητες και τελικά τρέχει ο ίδιος. Όχι διασημότητες και celebrities οι οποίοι περιμένουν ότι θα εκλεγούν αβάδιστα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, αν θέλετε, επειδή τρέχει ο κύριος Μητσοτάκης και έχει κατασκηνώσει 2 μέρες στην Μακεδονία. Γιατί αυτό. Και όχι μόνο ο κύριος Μητσοτάκης. Και όχι μόνο ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί από εκεί βλέπει τις μεγάλες διαρροές και από τη Θεσσαλία και από την Ήπειρο και από αλλού, τουλάχιστον εκεί που περιέδευσα εγώ και νοτιότερα. Μεγάλες οι διαρροές. Προσπαθεί ο ίδιος λοιπόν, ασθμένοντας, να μπορέσει να συμμαζέψει ό,τι δεν συμμαζεύεται για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή λοιπόν η αγωνία του και αυτή η πρωτοφανής κρίση από τον Πρωθυπουργό εκδηλώνεται με, θα έλεγα, με μη ιδιαίτερα πολιτισμένο τρόπο απέναντι στους πολιτικούς του αντιπάλους. Και αυτός ο τρόπος καταδεικνύει το δικό του τον πανικό. Αν είναι λοιπόν πατριδοκάπηλος κάποιος ο οποίος λέει εδώ και 1,5 χρόνο ότι ο κύριος Ράμα έχει σχέδιο πέρα από την καταπάτηση και την υφαρπαγή των περιουσιών των Ελλήνων της Βορείου Ηπείρου και γίνεται πράξη αυτό μετά την εκλογή του Δημάρχου Χιμάρα να τον κλείσει φυλακή με τους υπουργούς του να μας λένε αμέσως μετά ότι είναι σε μυστική διπλωματία για να απελευθερωθεί. Καταρχάς, όταν κάνεις τη μυστική διπλωματία, είναι μυστική και δεν τη λες. Και παραμένει, εξακολουθεί να είναι φυλακισμένος, εκλεγμένος Δημάρχος Χιμάρας, τότε έχεις αποτύχει. Όταν έχουν περάσει 5 χρόνια και δεν έχεις διασφαλίσει αυτή την κατάπτυστη για μας συμφωνία των Πρεσπών και την προδοσία της Μακεδονίας, γιατί δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος στα βόρεια σύνορά μας, οι Έλληνες είμαστε Μακεδόνες και οι Μακεδόνες είναι Έλληνες και δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα, γιατί οι Σλάβοι κατέβηκαν τον 7ο αιώνα μετά Χριστό. Άρα δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Είναι ελληνική η μακεδονική γλώσσα και η μακεδονική γλώσσα είναι η ελληνική. Άρα, όταν έχεις αυτά τα οποία συμβαίνουν με ένα εξτρεμιστικό κόμμα που εκλέγεται, όπως είναι το ΒΜΡΟ, έχεις αποτύχει. Όταν λοιπόν μερικές μέρες πριν πας να επισκεφτείς τον κύριο Ερντογάν στην Άγκυρα, σου θέτει ένα θέμα της γαλάζιας πατρίδας ότι όχι μόνο η φαντασίωσή του ισχύει, αλλά εισάγεται και στα σχολικά βιβλία για να διδάσκεται στην Τουρκία αυτό το κατάπτυστο επίσης πράγμα, το οποίο προκαλεί εθνικισμό, δηλαδή δεν υπάρχουν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να είναι ελληνικά, ούτε η Κρήτη. Τότε έχεις αποτύχει και τον επισκέπτεσαι. Ξέρετε, για τα ήρεμα νερά έχει κάνει πολλές υποχωρήσεις ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Ας μας πει και κάτι που θα κάνει για να αποτρέψει όλα αυτά. Άρα λέτε ότι αυτοί οι χειρισμοί με τον τρόπο που γίνονται από την πλευρά της κυβέρνησης οδηγεί στο να εκτοξεύσει τα συγκεκριμένα βέλη προς τα κόμματα. Προφανώς, αφενός και αφετέρου. Πείτε μου σας παρακαλώ, όταν τον καλούμε, να αποτρέψει τον κύριο Ράμα να έρθει στην Αθήνα στο Γαλάτσι και να πει αυτά τα ανιστόρητα τα οποία είπε και προσέβαλαν τον ελληνικό λαό. Γιατί δεν το έκανε και έλεγε ότι είναι μια ιδιωτική επίσκεψη. Αλήθεια, τελικά πόσο ιδιωτική ήταν αυτή η επίσκεψη του κύριου Ράμα?
Γιατί είστε, γιατί η ελληνική λύση είναι στο ίδιο κάδρο με τη Νίκη? Αυτό το λέτε εσείς. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τη Νίκη. Ούτε η Νίκη με εμάς. Ναι. Όχι, σε ποιο κάδρο εννοείται ότι είμαστε? Πάντοτε σε σχέση με την επίθεση που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Α, από την πλευρά αυτή, ναι, λέτε, ναι, την πλευρά του Πρωθυπουργού. Ναι. Αυτό, κοιτάξτε, είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα τώρα που το θέτετε έτσι, διότι, ξέρετε, η ελληνική λύση και ο Κυριάκος Βελόπουλος στη Βουλή από το 19 έχουν επιδείξει ένα πολιτικό πολιτισμό ως προς τις προτάσεις, το τι μπορεί να γίνει για πράξη για τη χώρα. Δηλαδή βάζουμε πάντοτε το εθνικό συμφέρον πάντα από το κομματικό. Ο κύριος Μητσοτάκης βάζει το κομματικό πάνω από το εθνικό. Άρα διαφωνούμε σε αυτό το θέμα. Επίσης υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη πολιτική η οποία ασκείται, όπως για παράδειγμα στην εθνική τραγωδία των Τεμπών, που εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με άλλο κόμμα, διότι όταν από πέρσι, δηλαδή το Μάρτιο του 2023, άρχισε να καταθέτει ο κ. Βελόπουλος και η Ελληνική Λύση συγκεκριμένα ντοκουμέντα για την εθνική τραγωδία στα Τέμπη, κανένα άλλο κόμμα δεν το έκανε και μάλιστα αρκετοί από την αντιπολίτευση μας λιδωρούσαν, όπως και ο κύριος Μητσοτάκης που έλεγε ότι αυτά τα στοιχεία, δηλαδή οι υπογραφές των γιατρών στο νοσοκομείο της Λάρισας που έλεγαν ότι οι πυροσβέστες που έφτασαν πρώτοι στο σημείο έπαθαν εγκάβματα εσωτερικά κάτω από τη στολή τους. Δηλαδή είναι σαν χλαμάρες, μας είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Άρα εμείς δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο παρά μόνο αυτό το οποίο λέμε στον ελληνικό λαό και το αποδεικνύουμε με 18 ντοκουμέντα στα πρακτικά της Βουλής, τα οποία είναι στη διάθεση του ελληνικού λαού και των κομμάτων. Όταν λοιπόν τα άλλα κόμματα τώρα καταλαβαίνουν τι συνέβη στην εθνική τραγωδία και τι έπραξε η κυβέρνηση, νομίζω ότι πραγματικά δεν μπορεί κανείς να συγκρίνει την ελληνική λύση με τα υπόλοιπα κόμματα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο τώρα, η τραγωδία των Τεμπών εννοώ. Κλείνοντας, να σας ρωτήσω, θεωρείτε ότι και αυτό θα έχει το ρόλο του στις επικείμενες εκλογές, θα παίξει το ρόλο του? Θα ήθελα να μπορούσαμε αυτή την ώρα να λέγαμε ότι αυτή η εθνική τραγωδία θα μπορούσε να προληφθεί και να μην μιλάμε γι' αυτό. Σωστό, αλλά... Επειδή είμαστε σε μια περιοχή όπου πολλοί γονείς έχασαν τα παιδιά τους. Και ειλικρινά, ποτέ δεν το ανοίγω αυτό το κεφάλαιο σε επίπεδο προεκλογικού λόγου και ρητορίας και ούτε θέλω να το πράξω τώρα. Απλώς αναγκάζομαι να αναφέρω ορισμένα γεγονότα τα οποία πραγματικά υπάρχουν στα πρακτικά της Βουλής. Οι γονείς των ανθρώπων που έχασαν τα παιδιά τους, οι γονείς των παιδιών που έχασαν τα δικά τους τα παιδιά, οι υπόλοιποι που έχασαν τον πατέρα τους, τη μητέρα τους, συγγενείς τους, τα έχουν στη διάθεσή τους και εμείς περιμένουμε αυτό το οποίο είναι το ίστατο για τον Έλληνα και την Ελληνίδα, δηλαδή την απόδοση της δικαιοσύνης. Είδα τι έγινε με το μάτι. Είδα τι έγινε με το μάτι. Και εμείς θέλουμε πραγματικά να μην εμπλακούμε άλλο από τον πολιτικό χώρο και από τον πολιτικό στίβο, παρά μόνο να περιμένουμε αυτές οι αποδείξεις να οδηγήσουν στη δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σκάλκο, που ήσασταν εδώ σήμερα μαζί μας και τα είπαμε. Καλή συνέχεια στην περιοδία σας. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία και τον χρόνο. Και καλή επιτυχία να έχετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.